όπου να δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι του περιοδικού δρόμου σχεδία που κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης από το 2013. Τα απόλυτα περιοδικά, άνθρωποι άνω των 50 ετών, είναι δύσκολο να προωθηθούν κτλ. Κτλ. Κοιτάξτε λοιπόν, υπάρχει πάντα στο θέμα και ένα άλλο θέμα, η άλλη διάσταση. Έχω ένα φίλο που δουλεύει ως πολιτής και τότε. Ναι, ναι, την αγόρασα. Και όταν δυσκολέψαν τα πράγματα και δεν μπορούσα, πάντα την έπαιρνα από εκείνο, τη διάβαζα, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ. Εγκρίνω το περιεχόμενό της. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα περιοδικά. Και πήγαινα και του κάνα παρέα πολλές φορές, έτσι λίγο πεταχτά στο πόστο. Και όταν με είδε ότι έχω φτάσει σε σημείο απελπισίας και ήταν και επικίνδυνα τα πράγματα, μου λέει, έλα σχεδία. Και του λέω, μπορώ. Καινούριο τέτοιο σχεδία. Η Βανέσα Τάουλα με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη φοράει το κόκκινο γυλαίκο της σχεδίας και ετοιμάζεται να πάρει θέση στο πόστο της για να πουλήσει το νέο τεύχος του περιοδικού δρόμου που υποστηρίζει τους άστεγους. Μέχρι πριν από 2 χρόνια η σχέση της με το περιοδικό ήταν σχέση αναγνώστη, αφού αγόραζε ένα λοιπόν στη σχεδία. Όταν στη δουλειά της έγινε παύση πληρωμών, οι ρόλοι άλλαξαν. Μόλις άνοιξε η πόρτα της σχεδίας, άλλαξε και εμένα όλη μου η ζωή. Και κυριολεκτός αυτό που λέω. Πραγματικά ξαναγύρισε το χαμόγελο στα χείλη. Όλα μου τα χρόνια γεωγράφος, 8 χρόνια παιδικό σχέδιο και επαγγελματική μαριονέτα. Η ημέρα της Βανέσας είναι γεμάτη. Το πρωί είναι πωλήτρια του περιοδικού και μετά το μεσημέρι δημιουργεί μοναδικά χειροποίητα αντικείμενα υψηλής αισθητικής και ποιότητας μέσα από τη διαδικασία επαναχρησιμοποίησης των απόλυτων τευχών του περιοδικού δρόμου. Στα 51 της, μέσα στην αποκλεισμένη για τους άνω των 50 αγορά εργασίας, κάνει μια δημιουργική δουλειά, ενώ στο εργαστήρι της σχεδίας αφουγκράζει το, όπως μας λέει, το σεβασμό και την ισοτιμία. Αμέσως τα αφουγκράζεσαι με το που μπαίνεις, η ισοτιμία, η ελευθερία, ο σεβασμός, αυτό που λέμε το εννοούμε και το πράττουμε, τι να πω, είναι ανεπανάληπτο. Τα απόλυτα τεύχη 5 χρόνια που υφίσταται η σχεδία στους δρόμους, αντί να τα δώσει για ανακύκλωση τυπικά όπως κάνουν τα περισσότερα περιοδικά, φυλαγόντουσαν τα περιοδικά και σιγά σιγά ξεκίνησε αυτή η ιδέα να φτιάχνουμε διάφορα αντικείμενα χρηστικά, διακοσμητικά, χρησιμοποιώντας υλικά πολύ φιλικά, οικολογικά δηλαδή, και στον άνθρωπο φιλικά και στο περιβάλλον. Και όλα αυτά τα αντικείμενα αναλαμβάνει να τα πουλήσει η Christian Fabbrio. Στο σχεδία Art, στη ΣΤΟΑ Εμπόρων και στον αριθμό 810 της Οδού Βουλής. Η Christian είναι από τη Γαλλία και ήρθε στην Ελλάδα πριν από 40 χρόνια. Η ζωή της δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, εκείνη όμως έμαθε, όπως λέει, να χορεύει στη βροχή. Η δίψα για τη ζωή, πιστεύω, όσο περνάει η ηλικία, έχεις, θέλω τον ήλιο να με γαϊδεψει στο πρόσωπο, θέλω τον αέρα, τους άνθρωπους να με μιλάμε, ένα χαμόγελο, ένα καλημέρα, που πολλοί άνθρωποι τώρα το ξεχνάμε, το καλημέρα, δυστυχώς, αλλά εδώ, παρόν. Η σχέση της με τη σχεδία ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, στην αρχή ως πωλήτρια του περιοδικού. Σήμερα στα 61 της ανήκει στη δημιουργική ομάδα και παράλληλα πουλά τα αντικείμενα που φτιάχνουν στο εργαστήριο. Εγώ κάθε μέρα που έρχομαι στην εργασία μου είμαι ενθουσιασμένη γιατί δημιουργώ και είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ δηλαδή. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή μου. Όταν εργάζοντικά στο περιοδικό δρόμο σχεδιά, τα πρώτα χρήματα που πήρα από το περιοδικό, αν κάποιος γνωρίζουν, αγοράζα ένα ελαιόλαδο. Αυτό που μου έλειπε στο σπίτι, δηλαδή, και θυμάμαι ένα καλός άνθρωπος άγγελος, μου χάριζε ένα δένεκε ελαιόλαδο. Θυμάμαι πόσο συγκίτηκα και μετά βρήκα δουλειά, μετά από 11 μήνες που ήμουν πολιτρία στη σχεδιά, εργάστηκα, άφησα το περιοδικό δρόμο, κράτησα το γυλαίκο γιατί η ζωή εκεί πολύ ανάποδα δεν ξέρεις τι θα σου σήμερα ή αύριο, σου μπορεί να γίνω ξανά πολίτρια. Η σχεδία κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης από το 2013 και υποστηρίζει ανθρώπους που είναι δύσκολο λόγω ηλικίας να απανενταχτούν στην αγορά εργασίας. Σήμερα εργάζονται ως πολιτές 150 άνθρωποι.
ιστορικό αυτό κτίριο στη γωνία των οδών Κολοκοτρών Οικενικίου στην Αθήνα το 1870 λειτουργούσε ως οργανοποιείο. Σήμερα ανακατασκευάζεται με πολύ σεβασμό στη συνέχιση της ιστορίας του και στις αρχές Μαρτίου θα είναι έτοιμο για να στεγάσει εκεί το σχέδιο ΑΡΤ, δίνοντας δουλειά σε 30 ακόμη οικογένειες. Εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε στο ισόγειο αυτού του ιστορικού κτιρίου στην Κολοκοτρώνη 56. Θα είναι το πολιτήριο σχεδία, το εκθετήριο και ένα καφέ μπαρ εστιατόριο. Έτσι, στο εστιατόριο να σας πω, για παράδειγμα, έχουμε την ευλογία και ότι είμαστε βαθιά ευγνώμονες να μας συνδράμουν υπέροχοι άνθρωποι και καταξιωμένοι στο κατάστημα στον τομέα του. Ο γνωστός ο Λευθέρης, ο Λαζάρος, σεφ, όχι μόνο κάνει το μενού, αλλά εκπαιδεύει και τους ανθρώπους οι οποίοι θα εργαστούν στην κουζίνα και μας βοηθάει σε όλο αυτό το στήσιμο που γίνεται στο χώρο της εστίασης. Ο Χρήστος Αλεφάντης, δημιουργός και εμπνευστής της σχεδίας, παιδί μεταναστών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία. Άνθρωπος ανήσυχος, δημοσιογράφος στο επάγγελμα, έκανε την ανατροπή και επέστρεψε στην Ελλάδα στην εποχή της κρίσης. Εννοείται πως δεν το έχω μετανιώσει ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Είμαι σε ένα τόπο που αγαπάω, με ανθρώπους που αγαπάω. Δηλαδή η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι της ψυχής μου, όπως και η Αυστραλία είναι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Θα βιώνω πάντα αυτό που είχε γράψει ένας Αυστραλός σε ιστορικό, σε ένα βιβλίο, έχει τίτλο «Η τυραννία της απόστασης». Θα είμαι εδώ και θα μου λείπει η Αυστραλία, θα είμαι σε Αυστραλία και θα μου λείπει η Ελλάδα. Μάλιστα έτσι ίσως να σας το πω, αυτό έχει και λίγο πλάκα ίσως. Η σύζυγός μου είναι Γερμανίδα και κάθε μέρα έχω ακούσει άπειρες φορές «Μα θα μπορούσες να είσαι στη Γερμανία, στην Αυστραλία και είσαι εδώ». Είμαστε εδώ επειδή το έχουμε επιλέξει. Έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα και εμείς με την κρίση, εγώ προσωπικά δηλαδή και ως δημοσιογράφος όπως θα αντιλαμβάνεστε. Ωστόσο δεν σκέφτηκα ότι μια στιγμή να φύγω. Τα παιδάκια. Και βοηθάμε και αγοράζουμε, δεν βοηθάμε καθόλου, αγοράζουμε και στηρίζουμε το περιοδικό.